Γεια σας και πάλι. Θα αναφερθούμε πάλι σε συννεφιακά σημεία. Την άσκηση που θα δείτε μπορείτε να τη βρείτε από ό,τι θυμόσαστε στο συνοδευτικό υλικό που έχουμε μέσα στο site μας. Και έχουμε ένα τρίγωνο ΑΒΓ. Για το οποίο γνωρίζουμε τα εξής. Υπάρχουν τρία σημεία, το δέλτα, το έψιλον και το ζήτα, τέτοια ώστε το αλφα δέλτα να είναι το 1 τρίτο του αλφα βήτα, το γάμα έψιλον να είναι το 1 δεύτερο του βήτα γάμα, το αλφα ζήτα να είναι τα 3 πέμπτα του αλφα γάμα. Μας δίνει ακόμα ότι το διάνυσμα αβ είναι ίσο με το α μικρό και το αγ είναι ίσον με το β μικρό. Αυτό εδώ λοιπόν το έχουμε ονομάσει α διάνυσμα και αυτό εδώ β διάνυσμα. Ζητάει καταρχήν να εκφράσουμε τα δέλτα ε, δέλτα ζ ως συνάρτηση τον αβ, δηλαδή έναν γραμμικό συνδυασμό. Και δεύτερον, να δείξουμε ότι τα δέλτα ε και ζ είναι συννεφιακά. Η άσκηση αυτή έχει διπλό στόχο. Πρώτα απ' όλα μας βοηθάει να ξεκαθαρίσουμε κάτι που αρκετές φορές μπερδεύουμε όσον αφορά το αδέλτα διάνυσμα, που είναι το 1 τρίτο του αβ. Όλοι καταλαβαίνουμε, χωρίζουμε σε τρία έτσι περίπου κομμάτια το αβ και το αδέλτα είναι το διάνυσμα αυτό. Σε αυτό εδώ όμως οι περισσότεροι μαθητές πάνε και βάζουν το σημείο ε εδώ, βάζουν και το ζ εδώ πέρα, κοιτάνε μετά την άσκηση, λέει να δείξουν ότι τα σημεία είναι συννεφιακά, βλέπουν ότι φτιάχνουν ένα τρίγωνο, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται, τους φταίει κάτι αλλά δεν ξέρουν τι. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν έχουν λάβει υπόψη τους ότι πρόκειται για συνθήκη παραλληλίας. Το γάμα ε και το βήτα γάμα είναι ομόρροπα διανύσματα, εφόσον ο αριθμός αυτός είναι θετικός, συνεπώς το διάνυσμα γάμα ε δεν είναι σε αντίθετη φορά με το βήτα γάμα, αλλά στη συνέχεια, από εδώ. Το ε λοιπόν θα βρίσκεται εδώ πέρα, σε μήκος έτσι έχουμε το μισό και πάλι, το ζ είναι στη θέση αυτή περίπου που το είχα βάλει, και είναι έτσι λοιπόν το σχήμα μας. Προχωράμε. Ο γραμμικός συνδυασμός που μας ζητάει εδώ για τα δύο διανύσματα μπορεί εύκολα να φτιαχτεί αν πάρουμε, ακολουθήσουμε διαδρομές διαφορετικές από το δέλτα ε, δηλαδή έρθουμε δέλτα β και β ε και προσπαθήσουμε μέσα σε αυτά τα διανύσματα να εμφανίσουμε τα α και β που μας ζητάει. Το δέλτα β είναι το υπόλοιπο κομμάτι από το α, δηλαδή είναι τα 2 τρίτα του α, άρα έχω 2 τρίτα του α, συν το β ε, θα το γράψουμε β γ και γ ε, άθροισμα διαδοχικών διανυσμάτων, 2 τρίτα του α, συν β γ, συν 1 δεύτερο του β γ, που μας έδωσε στην υπόθεση ότι είναι το γ ε, οπότε έχουμε 2 τρίτα του α συν 1 και 1 δεύτερο, 3 δεύτερα του βγ. Αυτό όμως το βγ δεν μας κάνει, πρέπει να το βάλουμε σε συνάρτηση των α και β και εδώ μπορούμε να έρθουμε είτε ακολουθώντας πάλι β α αγ είτε σκεφτόμενη διαφορά διανυσματικών ακτίνων. Ας το κάνουμε λοιπόν σαν αγ μείον αβ, διανυσματική ακτίνα τέλους μείον διανυσματική ακτίνα αρχής. 2 τρίτα α λοιπόν και 3 δεύτερα, το αγ είπαμε είναι το β μείον το α. Κάνοντας λοιπόν εδώ τις πράξεις έχουμε 2 τρίτα μείον 3 δεύτερα α συν 3 δεύτερα β. Εδώ λοιπόν ομώνυμα, εδώ είναι το 2, εδώ είναι το 3, 4 έκτα μείον 9 έκτα, επομένως έχουμε μείον 5 έκτα α και
και 3 δεύτερα β. Αυτό εδώ λοιπόν ήταν το ΔΕ σε συνάρτηση των α και β. Το ΔΖ είναι πολύ ευκολότερο, είναι ΔΑ και ΑΖ. Το ΔΑ είναι το αντίθετο, το αντίρροπο έτσι του ΑΔ, δηλαδή είναι μείον 1 τρίτο του Α, και το ΑΖ μας έχουν δώσει είναι 3 πέμπτα Β. Από αυτά τα δύο διανύσματα θα πρέπει να καταφέρουμε να βγάλουμε τα συνευθυακά σημεία, δηλαδή θα ψάξουμε να βρούμε έναν αριθμό λάμδα που συνδέει αυτά τα δύο διανύσματα. Αρκεί λοιπόν, για το δεύτερο, να δείξουμε ότι υπάρχει λάμδα που ανήκει στο R, έτσι ώστε το ΔΕ να είναι λάμδα φορές το ΔΖ. Αν κοιτάξουμε λίγο έτσι με το μάτι, είναι λίγο δύσκολο να διακρίνουμε ποιος αριθμός έχει πολλαπλασιάσει το ΔΖ για να βγει το ΔΕ. Πολλές φορές έτσι είναι κάποιο κλάσμα το οποίο δεν μπορούμε να το βρούμε αμέσως. Επομένως, θα γράψω τους γραμμικούς συνδυασμούς στη θέση των ΔΕ και ΔΖ, μείον 5 έκτα α και 3 δεύτερα β ίσον με λάμδα φορές μείον 1 τρίτο α συν 3 πέμπτα του β. Θα κάνω την επιμεριστική εδώ, θα φέρω τα διανύσματα α από τη μία πλευρά, τα διανύσματα β από την άλλη και θα έχω λοιπόν μείον 5 έκτα συν λάμδα τρίτα επί α, το κάνω λιγάκι σύντομα εδώ, 3 πέμπτα λάμδα μείον 3 δεύτερα β. Εδώ λοιπόν βλέπω μία σχέση που ετοιμάζεται να δώσει παραλληλία. Δηλαδή, σβήνω εδώ λίγο. Αν έχουμε ένα διάνυσμα το οποίο είναι, αν έχουμε 3α λοιπόν ίσον με 5β, τότε αυτό για να μου δώσει παραλληλία θα πρέπει να διαιρέσω με το 3 και να έχω τη σχέση α με λάμδα β. Αυτό λοιπόν ετοιμάζεται να κάνει αυτό το πράγμα. Εάν αυτό λοιπόν είναι διάφορο από το 0, τότε μπορώ να διαιρέσω και να βγάλω ότι το α είναι παράλληλο με το β. Κάτι το οποίο όμως δεν συμβαίνει, γιατί σε ένα τρίγωνο οι δύο πλευρές δεν είναι ποτέ παράλληλες. Συνεπώς δεν μπορώ να διαιρέσω με τον αριθμό αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Αν αυτό είναι διάφορο από το 0, μπορώ να διαιρέσω με αυτόν τον αριθμό, οπότε και πάλι καταλήγω σε παραλληλία του β με το α, το οποίο είναι άτομο φυσικά. Άρα σημαίνει ότι δεν μπορώ να διαιρέσω ούτε με αυτόν ούτε με αυτόν, δηλαδή αυτοί οι αριθμοί είναι υποχρεωτικά 0. Έτσι λοιπόν έχουμε ότι μείον 5 έκτα και λάμδα τρίτα ισούται με 0 και 3 πέμπτα λάμδα μείον 3 δεύτερα ισούται με το 0. Από εδώ λοιπόν θα πρέπει να προκύψει ο αριθμός λάμδα που ζητάμε. Άρα έχουμε λάμδα τρίτα ίσον με 5 έκτα και 3 πέμπτα λάμδα ίσον με 3 δεύτερα, όπου από εδώ προκύπτει ότι το λάμδα και από τις δύο σχέσεις είναι το 5 δεύτερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το δέλτα εψιλον είναι 5 δεύτερα του δέλτα ζήτα και εφόσον το δέλτα είναι κοινό γράμμα, συμπεραίνουμε ότι δέλτα εψιλον και ζήτα είναι συνευθυακά. Στο επόμενο μας μάθημα θα δούμε και άλλες εφαρμογές που συνδέονται με την παραλληλία. Θα μάθουμε για το συντελεστή διεύθυνσης, εφόσον πούμε για τις συντεταγμένες των διανυσμάτων, και θα δούμε πώς μπορούμε πάλι να δείχνουμε παραλληλία με άλλο τρόπο. Γεια σας.